Πριν μπω στο θέμα που αφορά στο σημερινό νομοσχέδιο, θα ήθελα και από αυτό το βήμα να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας στους φοιτητές κορυφαίων πανεπιστημίων της Αμερικής, όπως τον ΗΠΑ, όπως το Κολούμπια, τον Yale, τον Berkeley, φοιτητές που διαδηλώνουν ενάντια στη συνεχιζόμενη σφαγή των Παλαιστινίων από το κράτος του Ισραήλ και εισπράττουν καταστολή και συλλήψεις. Ζητάμε άλλη μια φορά απεμπλοκή της χώρας μας από τα σφαγεία του ΝΑΤΟ. Και καλούμε στη μεγάλη συγκέντρωση, μεθαύριο Παρασκευή 26 Απρίλη στις 6 το απόγευμα, στο Πάρκο Ελευθερίας, στο Μέγαρο Μουσικής και μετά σε πορεία στην Πρεσβεία των ΗΠΑ. Τώρα, σχετικά με το νομοσχέδιο. Το νομοσχέδιο αυτό καταπιάνεται και με το βιβλίο. Όπως το 80% των νομοσχεδίων που έρχονται για ψήφιση στην Ελληνική Βουλή, προωθεί τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα του προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη 21-27 και εξειδικεύει τις κατευθύνσεις της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το μέλλον του βιβλίου. Προς τούτο ιδρύεται Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού, ένα καινούριο ίδρυμα δηλαδή, που μάλιστα θα λειτουργεί σαν νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, χωρίς καν να φέρει τον προσδιορισμό του μη κερδοσκοπικού που είχε ο προκάτοχός του, το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού. Από μόνο του το γεγονός ότι θα λειτουργεί με καθαρά ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, ακυρώνει τους υποτιθέμενους στόχους του νομοσχεδίου και της ίδρυσης του νέου οργανισμού, όπως που ένας από αυτούς είναι η πλατιά διάδοση του βιβλίου στο λαό και ειδικά στη νεολαία. Η όποια στήριξη του βιβλίου επικεντρώνεται στην εμπορική προώθησή του, με ό,τι συνέπειες έχει αυτό στο περιεχόμενο των βιβλίων προωθούνται, τα οποία θα πρέπει να είναι ευπόλυτα, ώστε να εξασφαλίζουν την κερδοφορία. Όλο το νομοσχέδιο, βέβαια, διέπεται από τη λογική της επιχειρηματικής λειτουργίας του χώρου του βιβλίου. Και αυτό από το μεταφραστικό τουρισμό που προωθεί, ως το διαρκές κυνήγι προγραμμάτων και χορηγιών και την εμπορική αξιοποίηση χώρων που σχετίζονται με το βιβλίο, ακόμα και με τη μορφή αναψυκτηρίων. Η μετάφραση φυσικά βιβλίων είναι ευπρόσδεκτη. Αλλά στα πλαίσια της δημιουργικής Ευρώπης, η οικονομική στήριξη της μετάφρασης λογοτεχνικών και μη λογοτεχνικών κειμένων βιβλίων δεν γίνεται με κριτήριο τις πολιτισμικές ανταλλαγές μεταξύ λαών, αλλά την προώθηση της λεγόμενης ευρωπαϊκής συνοχής. Δηλαδή, χρησιμοποιείται η πολιτιστική κληρονομιά για να καλλιεργηθεί ένα είδος ευρωενωσιακού εθνικισμού. Ότι τάχα μου όλοι οι λαοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή είναι ανεξάρτητα από τάξεις, είναι υπεριούσιοι λαοί, αφού μοιράζονται τον πλούτο ενός μοναδικού κοινού ανώτερου πολιτισμού. Γιατί βλέπετε, το βιβλίο δεν είναι ένα οποιοδήποτε εμπόρευμα. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη δημιουργία κοινωνικής συνείδησης. Για παράδειγμα, με τι φορείς θα γίνονται οι συμπράξεις και οι συνέργειες για την καλλιέργεια αναγνωστικών πρακτικών σε παιδιά, εφήβους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες? Μήπως θα είναι τα ιδρύματα των εφοπλιστικών ομήλων ή ιδρύματα προσκύμενα σε ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς όπως το ΝΑΤΟ, γιατί φυσικά τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν εξέχουσα θέση? Για ποιους λόγους πρέπει να γίνεται εκπαίδευση και κατάρτιση των συγγραφέων? Μήπως για να απαλλαγούν από αγκυλώσεις και στερεότυπα του τύπου να αρνούνται να συνδέσουν τον πολιτισμό με την επιχειρηματικότητα? Για να μαθαίνουν πώς να γράφουν ευπόλυτα βιβλία που θα αποφέρουν κέρδη? Δεν προβλέπεται, ξέρετε, ούτε μισό συγκεκριμένο μέτρο για να καλλιεργηθεί από την παιδική ηλικία η αγάπη προς το βιβλίο μέσα στο σχολείο, μέσα από το σχολείο. Αντίθετα, το σχολείο, που έχουν διαμορφώσει όλες οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα, κάνει τα παιδιά να αποστρέφονται το διάβασμα. Δεν γίνεται καμιά αναφορά στην ενίσχυση του δικτύου των σχολικών και δανειστικών βιβλιοθηκών.
Την ίδια στιγμή, ωστόσο, περισσεύουν οι ρυθμίσεις για την αποκαλούμενη εξωστρέφεια, δηλαδή την προβολή του βιβλίου στο εξωτερικό για την κερδοφορία επιχειρηματικών ομίλων, των μεγάλων ομίλων του κλάδου. Γιατί βλέπετε, προώθηση βιβλίου σημαίνει ότι πρέπει τα ξένα εκδοτικά μεγαθύρια να πιστούν ότι αξίζει να επενδύσουν σε Έλληνες συγγραφείς. Προώθηση επίσης σημαίνει και πώληση πνευματικών δικαιωμάτων, προκειμένου να μεταφραστεί το βιβλίο και να μπει στην αγορά. Στην ίδια, και θα πούμε γιατί αυτό είναι προβληματικό, στην ίδια κατεύθυνση είναι και η πρόβλεψη για τράπεζα οπτικοακουστικού αρχείου λογοτεχνών. Λογικό και χρήσιμο εκ πρώτης όψεως. Ωστόσο, με όρους αγοράς, οπτικοακουστικό αρχείο λογοτεχνών σημαίνει και συγκέντρωση δεδομένων σε βάρος των δημιουργών προς εκμετάλλευση παντιοτρόπως όταν και όποτε δοθεί ευκαιρία και ίσως στο μέλλον και χωρίς την έγκρισή τους. Δεν θα είναι η πρώτη φορά που θα δούμε κάτι τέτοιο. Τώρα, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του νέου οργανισμού είναι επίσης αποκαλυπτική για το ποια πολιτική θα προωθεί. 7 στα 11 πρόσωπα διορίζονται από υπουργούς. Μόλις 3 θα εκπροσωπούν μαζικούς φορείς του κλάδου. Η γνώμη μας είναι, και πρέπει να το σκεφτείτε, ότι πρέπει να αυξηθεί η εκπροσώπηση των συγγραφέων, ώστε να καλυφθεί μεγαλύτερο μέρος των ενώσεών τους, καθώς και των εκδοτών και βιβλιοπολών, για να εκπροσωπηθούν και οι μικροί του χώρου. Θετικό, ωστόσο, εκτιμάμε ότι είναι το μέτρο για αναδιάρθρωση της Βιβλιονέτ, που μετά την κατάργηση του ΕΚΕΒΗ είχε περάσει στο Εθνικό Ίδρυμα Πολιτισμού και υπολειτουργούσε. Θα κλείσω με την αντίληψη του δικού μας κόμματος, του κόμματός μας για το βιβλίο. Βρίσκεται στην εντελώς αντίθετη κατεύθυνση από τη λογική και αυτής και των προηγούμενων κυβερνήσεων. Για μας έχει πρωταρχική σημασία η καλλιέργεια της αγάπης για το καλό βιβλίο, ιδιαίτερα στη νέα γενιά και από την πολύ μικρή ηλικία. Η ανάπτυξη μιας σχέσης με το βιβλίο που να γίνεται κατανοητή ως κοινωνική ανάγκη. Και αυτή προϋποθέτει μακρόχρονη στρατηγική και δεν μπορεί να στριμωχτεί στη λογική κόστους ωφέλους που επιδιώκει άμεσα επιχειρηματικά κέρδη. Θέλω μισό λεπτό, κυρία Πρόεδρε. Για το ΚΚΕ, η πολιτική βιβλίου απαιτεί επιστημονικό κεντρικό σχεδιασμό, ανάπτυξη δημόσιων και σχολικών βιβλιοθηκών με υποδομές και επαρκή πλήρη στελέχωση με επιστημονικά εξειδικευμένο προσωπικό, γιατί πώς είναι οι άνθρωποι, αλλά και όλοι οι άνθρωποι, θα έρθουν σε επαφή με την λογοτεχνία, τη γνώση, την επιστήμη, όταν δεν υπάρχουν καν οι χώροι. Ολόπλευρη υποστήριξη των δημιουργών, μακριά από εμπορικούς ανταγωνισμούς και τις επιχειρηματικές επιδιώξεις των εκδοτικών ομίλων, καμία ανάμιξη επιχειρηματικών ομίλων, ιδιωτών, ΜΚΙΟ και χορηγών. Με λίγα λόγια, θέλουμε μια νεολαία και ένα λαό που να διαβάζει. Παρά τα ευχολόγια και τις γενικολογίες, το νομοσχέδιο της κυβέρνησης δεν απαντά στη δίψα και την ανάγκη του λαού μας, του κόσμου, της νεολαίας για ουσιαστική επαφή με το βιβλίο. Για όλους αυτούς τους λόγους το καταψηφίζουμε και κατ' εξαίρεση ψηφίζουμε παρόν στο άρθρο 58 για το πρόγραμμα επιχορήγησης μεταφράσεων, γιατί η διάδοση του ελληνικού βιβλίου στους λαούς ξένων χωρών ενισχύει την ανάδειξη των κοινών αναγκών και συμφερόντων που έχουν οι λαοί όλου του κόσμου. Διαφωνούμε ωστόσο πλήρως, και γι' αυτό δεν το υποψηφίζουμε, με την κάλυψη του κόστους επιχορήγησης όχι από τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά από επιχειρηματικές κυρίως δραστηριότητες, σαν αυτές που αναφέρεται στο άρθρο 48. Ευχαριστώ πολύ για την ανοχή.